Τώρα λίγο την προσοχή σας, αλλά πάνω απ' όλα τη φαντασία σας. Κάθε Τρίτη στις γυναικείες υποθέσεις θα πηγαίνουμε πίσω στο χρόνο. Θα μεταφερόμαστε με τη φαντασία μας σε ένα σαλόν ντε μποτέ. Εκεί θα μας υποδέχεται μια γυναίκα, η αιώνια γυναίκα. Θα μας δίνει συμβουλές ομορφιάς και όχι μόνο. Θα μας μαθαίνει μυστικά για φρουφρού και αρώματα, πομάδες, τερτύπια και τσαχπινιές, και θα μας μεταφέρει στα σαλόν των ποτέ και τα σπίτια των καλονοικοκυράδων της Σμύρνης και της πόλης μέσα από την ιδιαίτερη και ξεχωριστή γραφή της. Και βέβαια μέσα από τη συχνότητα του Spirito Web Radio και τις γυναικείες υποθέσεις. Ακούστε τώρα την ιστορία μας και το μυστικό ομορφιάς που κρύβει. Τα φρεσκοκομμένα λεμόνια είχαν πληθεί προσεκτικά και στέγνωναν ξαπλωμένα αναπαυτικά σε μια πετσέτα. Η Ευανθία με απαλές κινήσεις ακομπούσε ένα πισκύρι πάνω τους που απορροφούσε κάθε ίχνος υγρασίας. «Απαλά πρέπει να τα σκουπίζεις, γιαυρί μου, όχι τρίψε-τρίψε να βγαίνει το λάδι τους». Η Σούλα κοίταξε τη μητέρα της έκπληκτη. «Ποιο λάδι τους, καλεμάνα, ελιές είναι και βγάνουνε λάδι». «Αχ, μπρε κόρη μου, έχεις πολλά να μάθεις ακόμα. Τα λεμόνια, τα πορτοκάλια, τα grapefruit και τα νεράτζια έχουν στη φλούδα τους το έλαιο που λέμε. Άμα πιάσεις μια φλούδα και την πιέσεις με τα δάχτυλα πολύ καλά, θα είδεις πως βγάλουνε το κάτι τους. Θέλει υπομονή μεγάλη το πράγμα». «Αυτό θα κάνεις τώρα?» «Όχι, άμα στεγνώσουνε καλά, θα τρίψω 2-3 στο ρεντέ να κάνω μια πομάδα με το γιαούρτι». Η παχιά πέτσα του γιαουρτιού κρατήθηκε για μάσκα ομορφιά στο ψυγείο. Βάλσαμο για το πρόσωπο ήταν έτσι κρύα. Έτρεφε το δέρμα και μετά ξεβγαζόταν με δροσερό νεράκι. Οι τριμμένες φλούδες του λεμονιού μου σχοβόλησαν καθώς έπεφταν ψηλές-ψηλές στο γυάλινο μπολ. Ο τρίφτης ξεβγάλθηκε σε λεκανάκι για να κρατηθεί το πολύτιμο υγρό που ήταν τέλεια των οτικυλωσιών. Τις έβαλε στο γουδί και τις κοπάνισε καλά. Στο ίδιο λεκανάκι ξεβγάλθηκε κι αυτό. Στη μυρωδάτη μάζα προσθέθηκε γιαούρτι και μια κουταλιά γάλα φρέσκο. Λίγο βούτυρο κακάο που έλειωσε πάνω από το ντέντζερι που έβραζε το μεσημεριανό του σφαγάκι και είχε τελειώσει με τα υλικά. Τα ανακάτεψε αργά με κουτάλα ξύλινη και έγινε μια πομάδα απαλή. Σε καθαρό αποστηρωμένο βαζάκι την έβαλε και την άφησε λίγο να ηρεμήσει. «Κάθε μέρα θα βάζουμε στο πρόσωπο και το λαιμό όσο του σωθεί. Μια εβδομάδα κρατάει στο ψυγείο, όχι παραπάνω. Άμα τελεύει, θα φτιάξουμε άλλη, μην ξεμείνουμε. Και να ειδεί δερματάκι άσπρο και απαλό που θα κάνουμε». Κάθε Τρίτη λοιπόν θα μεταφερόμαστε στα σαλόν των ποτέ γυναικών που είχαν μάθει πως να είναι γυναίκες και θα μαθαίνουμε μυστικά ομορφιάς από την αιώνια γυναίκα και τον blog της αιώνιαγυναίκα.blogspot.gr.